και κύριοι, συγχωρήστε μου την παραβίαση και ανατροπή του πρωτοκόλλου των προσφωνήσεων, αλλά το γεγονός που μνημονεύουμε σήμερα ήταν τόσο ανατρεπτικά κακό, βάναυσο και καταλυτικό για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη τον αιώνα που πέρασε, που μόνο με αυτόν τον ποιητικά ανατρεπτικό τρόπο ένιωσα πως έπρεπε να αναφερθώ σε αυτό. Φέτος, λοιπόν, συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 8 Μαΐου 1945, και είχαμε μόνο ηττημένους ή, αν θέλετε, νικητές, αλλά όχι κερδισμένους. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού το ολοκαύτωμα οριοθετούσε το τέλος μιας εποχής με τη διάβρωση του ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού από το απόλυτο κακό, καθώς μαζί με τους Εβραίους εκτελέστηκε και η έννοια του ανθρωπισμού. Όπως αναφέρει η κυρία Ελένη Γλυκατζή Αρμελέρ, η εβραιοκτονία είναι μοναδική για ένα μονάχα λόγο. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία ο άνθρωπος αρνήθηκε στον συνάνθρωπό του όχι την ιδιότητα να είναι Εβραίος, αλλά την ιδιότητα να είναι άνθρωπος.